Θα μείνουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Είδαμε τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου, η κυρία Σονιάδου, αλλά και ο Δήμαρχος Αμυνταίου. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. Θα καλησπερίσουμε την προϊσταμένη του γραφείου τύπου και ενημέρωσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Μαρία Παντελή, για να μας ενημερώσει για την συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και φυσικά δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από την ελληνική αστυνομία και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για το θέμα αυτό. Απάτες σε βάρος πολιτών και συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης, για την ενημέρωση και την προστασία του κοινού. Κυρία Παντελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βακρατσά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, να δούμε λίγο. Έχετε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο τώρα, την τελευταία περίοδο, και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για να ενημερώνονται οι πολίτες για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και μιλάμε για το θέμα που λέει απάτες σε βάρος των πολιτών. Βλέπουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει ενημερωτική καμπάνια από την Ελληνική Αστυνομία. Για πείτε μας λίγο για την συγκεκριμένη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου στις 7 στην αίθουσα συναδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, κυρία Παντελή. Κύριε Παγκρατσά, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαιτέρως η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανατακτά χρονικά διαστήματα ανακοινώνει δελτία τύπου με συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών, είτε μέσα από τα δελτία τύπου που εκδίδουμε, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Τώρα, για να αναφερθώ στη συγκεκριμένη ημερίδα, η οποία πραγματοποιείται αύριο, Τετάρτη 12 Ιουλίου, και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, στο Αμύνταιο, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε κι εσείς, έχει θέμα απάτες σε βάρος πολιτών, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών. Να πούμε ότι η ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό. Καλούμε ιδιαιτέρως τους πολίτες του Δήμου Αμυνταίου, αλλά και όλης της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ημερίδα, κύριε Παγκρατσά, από το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου μέσω του YouTube, σε ζωντανή σύνδεση δηλαδή. Το καλό πάντως θα είναι να μείνει αυτό το αρχείο για να μετά, αλλά το πιο σημαντικό, για να μην... εγώ δεν θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό, γιατί θέλω ο κόσμος να είναι εκεί. Θέλουμε ο κόσμος να είναι εκεί να ακούσει από κοντά ένα καυτό ζήτημα που καθημερινά το αντιμετωπίζουν με πολύ δυσκολία. Σωστά. Άλλωστε, κύριε Παγκρατσά, στη συγκεκριμένη ημερίδα θα γίνει κάτι διαφορετικό. Με την έννοια πια ότι θα υπάρξει κατά τη διάρκεια της μια παρουσίαση μέσω PowerPoint, όπου εκεί θα αναλυθούν περιστατικά που έχουν συμβεί σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Και μέσα από ένα διαδραστικό διάλογο θα μπορούν το κοινό που θα, που θα βρίσκεται εκεί να συμμετέχει ενεργά, έτσι ώστε και να επιληθούν τυχόν προβληματισμοί, απορίες που πιθανόν να έχουν ή ακόμα και να ανακύψουν νέα ερωτήματα, έτσι ώστε να γίνει απόλυτα σαφέστατο ο τρόπος δράσης και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι προκειμένου να τους εξαναγκάσουν να τους παραδώσουν τα χρήματα. Γιατί άλλωστε μην ξεχνάμε, κύριε Παγκρατσά, το ότι οι επιτίδιοι στηρίζουν τον τρόπο δράσης τους τόσο στον εφνιδιασμό, όσο και στην έντονη ψυχολογική πίεση, με σκοπό να προκαλέσουν τον πανικό στον ανυποψία στον πολίτη, ώστε να κάνει το λάθος χειρισμό. Ποιος είναι αυτός, να παραδώσει τα χρήματα ή κοσμήματα ή χρυσαφικά ή οτιδήποτε άλλο του ζητηθεί στον επιτίδιο. Μάλιστα. Τώρα να δούμε ποιοι θα είναι ομιλητές στην συγκεκριμένη μερίδα, κυρία Παντελή, και να πούμε για μια ακόμη φορά ότι είναι μεγάλη ευαισθησία σε τέτοια θέματα του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, του Ταξίαρχου, του κυρίου Σπυρίδωνα Διόγκαρη, ώστε οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για να μπορούν να προλαβαίνουν, να υπάρχει πρόληψη, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να δούμε λίγο τους ομιλητές. Πριν αναφερθώ στους ομιλητές, κύριε Βακρατσά, να πω ότι όντως η συγκεκριμένη ημερίδα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, με τον Δήμαρχο Αμυνταίου, τον κύριο Άθη Μουμπιτάκη, και ιδιαίτερα την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού, την κυρία Σωτηρία Σονιάδου.
Η οποία πραγματικά έχει και αυτή πολλές ευαισθησίες, να το πούμε, στα θέματα ενημέρωσης και πρόληψης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπράβο στην κυρία Σονιάδου και για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε μαζί σας και την στηρίζει και είστε όλοι μαζί. Εγώ να σας συγχαρώ όλους. Ευχαριστούμε πραγματικά που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας. Και έτσι βόδισε και θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί αύριο η ημερίδα. Στόχος ο οποίος είναι η ενημέρωση και η προστασία του κοινού σε θέματα που αφορούν τις απάτες, αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, έτσι ώστε να είναι υποψιασμένοι, κύριε Πακρατσά, να μπορούν να αντιληφθούν ότι πρόκειται για περιστατικό απάτης και για να μπορούν να αποφύγουν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τους επιτίδιους. Και να το λέμε ότι κανείς δεν θα τους ζητήσει λεφτά από το τηλέφωνο, κανείς δεν θα πρέπει να δίνουν κωδικούς. Σωστά. Έτσι, κανείς δεν θα τους πει από το τηλέφωνο ότι είναι αστυνομικός και πρέπει να τα ακούσουν. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εκδήλωση και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρία Παντελή. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε υποψιασμένοι, κύριε Πακρατσά. Κανένας αστυνομικός, κανένας ιατρός κρατικού νοσοκομείου, κανένας δημόσιος κρατικός οργανισμός θα μας ζητήσει χρήματα μέσω τηλεφώνου. Ούτε καμία τράπεζα θα μας ζητήσει μέσω μηνύματος ή μέσω email ή ακόμα και τηλεφωνικά να δώσουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς. Γι' αυτό γίνεται αυτή η ημερίδα, για να είναι οι πολίτες ενημερωμένοι, να είναι υποψιασμένοι για να μπορούν να προστατευτούν. Στην ημερίδα τώρα, κύριε Πακρατσά, με ρωτήσατε ποιοι θα συμμετέχουν. Ναι. Να σας απαντήσω ότι ως ομιλητές θα υπάρχει κάποιος αξιωματικός του Τμήματος Ασφάλειας Φλόρινας, ο οποίος θα μας αναλύσει τις σύγχρονες μορφές απάτης στην σημερινή κοινωνία, αλλά θα μιλήσουν και δύο κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Αμιτέου, οι οποίες θα αναλύσουν την ψυχολογία του θύματος και τα χαρακτηριστικά του θήτη, καθώς και για τον ρόλο του, για το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού. Ωραία. Άρα, κλείνοντας τώρα, η εικόνα είναι καλή στη Δυτική Μακεδονία σε τέτοια περιστατικά, με την έννοια ότι αντιμετωπίζονται, δεν είμαστε σαν άλλες περιοχές και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η πρόληψη και η ενημέρωση. Έτσι ακριβώς, κύριε Πακρατσά, γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας του πολίτη, η καλύτερη ασπίδα προστασίας. Έτσι ώστε πάντα, το τονίζω, να είμαστε υποψιασμένοι και πάντα να ενημερώνουμε τις αστυνομικές αρχές. Ακόμα και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για περιστατικό απάτης και δεν συνεχίζουμε την εκκλήση ή ακολουθούμε τις οδηγίες που μας ζητάνε οι επιτίδη, πάντα μα πάντα θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αστυνομικές αρχές. Και σε καμία περίπτωση οι τηλεθεατές, ο κόσμος, δεν θα πρέπει ούτε να επιτρέπουν να εισέρχεται κάποιος μέσα στο σπίτι τους άγνωστος. Να μην δέχονται τηλεφωνήματα από αγνώστους που τους ζητάνε χρήματα. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι σε κάθε περίπτωση να κλείνουν την επικοινωνία μαζί τους, να ενημερώνουν τις αστυνομικές αρχές, το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε υπάρχουν και απάτες, κύριε Πακρατσά, τις οποίες ο κόσμος δεν ενημερώνει την ελληνική αστυνομία. Λέει, εντάξει, υπάρχει τη γλίτωση, ας πούμε, δεν χρειάζεται να ενημερωθεί. Πάντοτε θα πρέπει να ενημερώνεται η ελληνική αστυνομία, έτσι ώστε και να εντοπίζουμε στο σημείο που γίνεται η απόπειρα αυτή, για να μπορέσουν να συλληφθούν και οι επιτίδη. Μάλιστα. Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ μετά την εκδήλωση, ώστε να ενημερωθούν και οι πολίτες για περισσότερα ζητήματα για όλη την Δυτική Μακεδονία, κυρία Παντελή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να υπενθυμίσω ξανά στους τηλεθεατές σας ότι με ιδιαίτερη χαρά θα τους περιμένουμε αύριο, 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 7 το απόγευμα στο Αμίντεο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να ενημερωθούν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια, κυρία Παντελή. Ευχαριστώ θερμά.